Και να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Είναι υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου, εκ νέου. Γεια σας. Καλησπέρα σας και από το Ρέθυμνο. Γεια σας κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα, εκ νέου υποψήφιος, και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε επίπεδο αξιολόγησης και αυτοκριτικής, επειδή τα χρόνια είναι πολλά. Θέλω λίγο να μου πείτε ξεκινώντας ποια είναι εκείνη η εκκρεμότητα που αποτελεί ταυτόχρονα και προτεραιότητα για εσάς την επόμενη μέρα. Ένα στόχο δηλαδή, ένα όραμα που δεν έχει ολοκληρωθεί όπως ίσως θα επιθυμούσατε και γι' αυτό ζητάτε από τον κόσμο να ανανεώσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν έκανα καμία θητεία η οποία πραγματικά να μην είχαμε να αντιμετωπίσουμε μείζωνα θέματα. Mm-hmm. Μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία όταν ξεκινήσαμε. Ο Δήμος μας είχε οικονομικά θέματα. Μετά μπήκαμε στα μνημόνια, στα capital controls, στην υγειονομική κρίση του COVID, τώρα στην τεράστια ενεργειακή κρίση, και επιπλέον έχουμε εξασφαλίσει, γιατί δουλέψαμε όλο τον καιρό που ήταν όλα κλειστά, οι υπηρεσίες μας, οι συνεργάτες μας κάνανε ό,τι μπορούσαν και έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα περί τα 200 εκατομμύρια να υλοποιήσουμε, χωρίς να είναι τίποτα δεδομένο αν δεν υπάρχει γνώση, αποτελεσματικότητα και κυρίως πολλοί και καλοί συνεργάτες. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι, αν θέλετε, το ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσω. Αφού έκανα μία προσπάθεια μήπως δημιουργηθεί μια αξιόλογη διάδοχη κατάσταση, δεν επιτεύχθηκε ο σκοπός λόγω πολυκερματισμού της δύναμης της νέας αντίληψης, κάτι που δεν θα επέτρεπε να υπάρχει μια ευόδοση στόχων και προσανατολισμού, και με φέρνει πάλι υποψήφιο με μια πολύ ισχυρή και ανανεωμένη ομάδα πολλών αξιόλογων ερθεμιωτών που μου έδωσαν τη χαρά και την τιμή και το κίνητρο να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα κύριε Μαρινάκη, Ρέθυμνο και αντιπλημμυρική θωράκιση. Πόσο ασφαλείς μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες? Το Ρέθυμνο έχει πληγεί στο πρόσφατο παρελθόν. Πού χρειάζονται βελτιώσεις? Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εκτυπώσει, θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα τη θωράκιση και δεν μιλάμε αόριστα. Mm-hmm. Τα τελευταία 3 χρόνια, σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία έχει και τις χρηματοδοτήσεις, έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν τις μελέτες. Είναι δηλαδή στο τελευταίο στάδιο ορίμασης και αδειοδότησης, ώστε να γίνει η αντιπλημμυρική θωράκιση. Είναι ένα έργο 61 εκατομμυρίων, όπως φαίνεται από τα τεχνικά δελτία που έχουν συνταχθεί. Δηλαδή σε πραγματικές τιμές είναι λίγο πάνω από τα 50 εκατομμύρια. Πολύ λιγότερα όμως χρήματα από όσα θα απαιτηθούν αν δεν τρέξουμε προνοητικά και να προλάβουμε. Πληρώνουμε πολύ ακριβά την έλλειψη πρόνοιας και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό που το Ρέθυμνο, και αυτό είναι μια πρωτοπορία σημαντική που οφείλεται στη συνεργασία της περιφέρειας με τους δήμους της περιοχής, έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να θωρακιστούμε πολύ γρήγορα και να μην θρυνούμε όπως θρυνούμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, θα σας πω και σε επιμέρους θέματα που απορρέουν και προκύπτουν από το ρεπορτάζ, διότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα που καταγράφεται με τις διακοπές του νερού. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Δικαίως λένε οι πολίτες ότι παραπονιούνται, εφόσον πληρώνουν κανονικά και τα τέλη τους. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα τόσο απλό. Mm-hmm. Είμαστε μια περιοχή που, αν δεν είχαμε πάρει τα εγκαίρωστα μέτρα και να εγκαταστήσουμε 2 δικά μας δηληστήρια, θα είχαμε φοβερό πρόβλημα λειψιδρίας. Η κύρια πηγή, που είναι η Αργυρούπολη και η λίμνη του Κουρνά, έφτασαν περίπου ο Κουρνάς στα όρια της διακοπής υδροδότησης της πόλης. Πολλές επίσης διακοπές οφείλονται σε κακές επενέργειες εργολάβων εγκαταστημένων διαφόρων φορέων. Δεν είναι μόνο του Δήμου ή της ΔΕΙΑΡ, ήταν και άλλοι φορείς mm-hmm. που έκαναν δημόσιο έργο με αποτέλεσμα να χτυπούν τα δίκτυά μας, τα οποία σημειωτέων όπου είχαμε αυτές τις βλάβες είναι παλιά δίκτυα, άρα μη καρτογραφημένα, που δεν τηρούν τα όρια ασφαλείας το ένα δίκτυο από το άλλο. Το δε άλλο μεγάλο έργο που κάνουμε αυτή τη στιγμή και φυσικά δημιούργησε κάποιες μέρες διακοπές, είναι ένα έργο πρόνοιας, ώστε η πόλη, όταν δεν μπορεί να υδροδοτείται από τις πηγές τις δυτικές, να μπορεί να αξιοποιεί το φράγμα των ποταμών, που σε συνεργασία με το μεγάλο δηληστήριο που φτάσαμε επιτέλους άντε πόρτας για να αρχίσει ο εργολάβος να
κάνει έργο αυτό το νερό να μπορεί να τροφοδοτεί τις δεξαμενές και του ανατολικού μετόπου της πόλης. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε είμαστε ανόητοι να αναλαμβάνουμε πολιτικό κόστος καλοκαιριάτικο και να διασχίζουμε και να σκονίζουμε εντός εισαγωγικών την πόλη. Mm-hmm. Είναι όμως έργο υποδομής και ουσίας. Είναι από τα έργα τα μη δημοφιλή, αλλά είναι εκείνα που πραγματικά αποδεικνύουν την αθεκτικότητα μιας πόλης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ζηλεύουμε πόλεις που αυτή τη στιγμή έχουν 30 μέρες να πιούν πόσιμο νερό στις βρύσεις τους, διότι όλα τους τα δίκτυα δεν επέδειξαν αθεκτικότητα και έχουν διαλυθεί. Κάναμε λοιπόν αυτή την ουσιαστική δουλειά στο Ρέθυμνο και θα πρέπει αυτό να το κατανοήσουν και οι συμπολίτες μας. Δεν γίνεται έργο για το έργο, γίνεται έργο για την ουσία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν δίδυμα δίκτυα υδροδότησης της πόλης, mm-hmm. που αν το ένα στοχίσει, είτε λόγω προβλήματος στις πηγές, είτε λόγω βλάβης, να επενεργεί το άλλο και μια πόλη η οποία τετραπλασιάζεται σε πληθυσμό το καλοκαίρι, να μην νιώσει το αίσθημα της λειψιδρίας. Σας λέω ότι φέτος στην Ιταλία απαγορεύτηκαν οι πισίνες στα ξενοδοχεία και στα Airbnb και στις βίλες. Πέρυσι είχε απαγορευτεί καλλιέργεια αγροτικής παραγωγής σε 800.000 εκτάρια γύρω στην Εμίλια Ρωμάνια. Το Ρέθυμνο δεν θέλει και δεν ζηλεύει τέτοια τύχη. Άρα πρέπει να κάνουμε έργο. Αυτό λοιπόν που οι συμπολίτες μας το επισημειώνουν ως διακοπή υδροδότησης, θα έλεγα καταρχόν να μας συγχωρέσουν, αλλά ό,τι έγινε, έγινε για το καλό τους. Έγινε για να έχουμε κάποιες διακοπές και όχι να έχουμε ολοσχερή διακοπή υδροδότησης της πόλης. Να σας πάω σε ένα θέμα για το οποίο έχετε τοποθετηθεί, αλλά θα ήθελα να το επικοινωνήσετε για αυτούς που τυχόν δεν το έχουν παρακολουθήσει, επειδή επίσης ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο είναι και η λύση του κυκλοφοριακού παράλληλα με το πάρκινγκ. Κοιτάξτε, όλες οι πόλεις οι οποίες έχουν χτιστεί με δεδομένα πληθυσμιακά, που αυτή τη στιγμή τα έχουν υπερβεί 3 και 4 φορές, έχουν κυκλοφοριακό ζήτημα. Παρακολουθώ και την εξέλιξη και άλλων μεγάλων πόλεων της Κρήτης. Και θα ήθελα να πω ότι σε εμάς το κυκλοφοριακό θέμα είναι σημειακό, σε χρόνο και σε τόπο. Δεν είναι κάτι που, είναι, που μπορείς να το λύσεις όταν αυτή τη στιγμή έχεις δύο βασικές οδικές αρτηρίες. Αν υπήρχε όμως καλύτερη αστυνόμευση και φαίνεται εμφαντικά η απουσία της δημοτικής αστυνομίας από το Δήμο μας, κάτι που δεν το καταργήσαμε εμείς, έγινε αναγκαστική διάλυση της δημοτικής μας αστυνομίας. Και ελπίζουμε το Υπουργείο Εσωτερικών επιτέλους να προχωρήσει σε αυτό που είχε πει τώρα και 1,5 χρόνο, να στελεχωθούμε με νέους δημοτικούς αστυνομικούς για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται από την τροχέα. Προφανώς αρκετά πράγματα εξαρτώνται από το κεντρικό κράτος, κύριε Μαρινάκη, και θέλω λίγο να σας πάω στο κομμάτι της απίστευτης υποβάθμισης του νοσοκομείου Ρεθύμνου, διότι υπάρχει τεράστια αγωνία και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο και πώς μπορεί, αν μπορεί ο Δήμος να πιέσει κεντρικά ως προς αυτό το κομμάτι, ή τα χέρια σας είναι δεμένα. Όχι, δεν είναι δεμένα ούτε τα χέρια μας, ούτε η γλώσσα μας. Αλλά θέλουμε να βλέπουμε το κάθε πρόβλημα στο βάθος και όχι στην επιφάνεια. Mm-hmm. Και όταν ακόμα η πολιτεία προκηρύσει θέσεις, δεν υπάρχει προθυμία να πληρώνονται αυτές τις θέσεις. Γιατί οι γιατροί μας είναι οι χειρότερα αμοιβόμενοι γιατροί στην Ευρώπη, γιατί οι πόλεις οι τουριστικές είναι ακριβές σε επίπεδο φιλοξενίας και κατοικίας, mm-hmm. γιατί το νοσοκομείο μας, αν δεν διασυνδεθεί με τις πανεπιστημιακές σχολές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δεν δίνουν τη δυνατότητα εξέλιξης και ανάδειξης στους γιατρούς μας. Mm-hmm. Και αυτοί οι λίγοι ήρωες που μένουν στο Ρέθυμνο νιώθουν κάποια στιγμή τη μοναξιά και την απελπισία. Ότι είναι πραγματικά ήρωες, αλλά όλα έχουν τα όρια τους και την αντοχή τους. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε προσπάθεια και σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο και ευχαριστώ όλο το Πρετανικό Συμβούλιο αλλά και τον κύριο Κοντάκη τον Πρίτανη, οι οποίοι προσφέρουν 60 στρέμματα επί της πανεπιστημιακής περιουσίας σε ένα εξαιρετικό σημείο, ώστε να μην υπάρχει άλλο στην πολιτεία ότι δεν έχουμε χώρο για να κτίσουμε ένα σύγχρονο νοσοκομείο διασυνδεμένο με τις πανεπιστημιακές σχολές, όπως είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Τότε θα έχουμε πραγματική ελπίδα ότι δεν θα μας απασχολεί τόσο έντονα
η υποβαθμισμένη κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνης. Κύριε Μαρινάκη, να σας πω λίγο στο θέμα που έχει προκύψει αναφορικά με το νομοσχέδιο που καταργεί όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς όλων των Δήμων. Υπάρχουν και σφοδρότατες ενστάσεις για το γεγονός ότι η διαβούλευση γίνεται εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς θα επηρεαστεί ο Δήμος σας. Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχήν, επειδή είμαι και μέλος αντιπρόεδρος στο σύστημα διοίκησης των Δημάρχων της Κρήτης, έχουμε ήδη στείλει επιστολή και λέμε ότι δεν είναι καθόλου, αν θέλετε, σωστό εν καιρό δημοτικών εκλογών προεκλογικής περίοδου να γίνεται μια τόσο σημαντική διαβούλευση. Όσον αφορά τώρα την ουσία, είχα την πρόνοια ως δήμαρχος, βλέποντας που πάει το θέμα, τώρα και 2 χρόνια να έχω καταργήσει μόνος μου τα νομικά πρόσωπα. Μου πήρε περίπου 2 χρόνια για να μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε και να απορροφήσουμε τα συστήματα των 2 νομικών προσώπων στο βαρύ κέλυφος του Δήμου. Και ήδη είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Οι υπόλοιποι, άρα, αντιλαμβάνομαι και ξέρω πόσο επίπονο, πόσο επώδυνο και πόσο, αν θέλετε, χρονοβόρο είναι αυτή η κατάργηση που γίνεται αναγκαστικά και όχι κατόπιν προετοιμασίας. Γιατί εμείς είχαμε προετοιμαστεί. Εκείνο που δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, γιατί το θεωρούμε ότι είναι λάθος να καταργηθούν, είναι οι σχολικές επιτροπές. Ευέλικτα νομικά πρόσωπα, τα οποία κάνουν πολύ σημαντικό έργο, έχουν άμεση εποπτεία των θεμάτων επί των σχολείων και θεωρώ ότι είναι λάθος η κατάργηση. Και μάλιστα, επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ, μετά από πρόταση που κάναμε προς το Υπουργείο, είναι τουλάχιστον οι 2 σχολικές επιτροπές ας συγχωνευτούν σε μία. Είναι όμως αδιανόητη η κατάργησή τους ολοσχερός. Δημιουργεί πολλά προβλήματα. Τα άλλα νομικά πρόσωπα που είχαν και εκείνα κοινωνικές δομές, που είχαν και εκείνα, ξέρετε, βρεφονιπιακούς, που είχαν παιδικούς, παράλληλα με το Δήμο, καταλαβαίνω και έτσι γι' αυτό έκανα και εγώ να ενσωματώσω σε μια ενιαία λειτουργία. Αλλά αυτό με τις σχολικές επιτροπές δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τίποτα. Καταρχήν, θα μας λείπει η πληροφορία, η εμπειρία και η γνώση ανθρώπων εκτός δημοτικού συστήματος που έρχονται σε αυτές τις επιτροπές ως μέλη και μας συνεισφέρουν αυτό που πρέπει να πληροφορούμαστε και να γνωρίζουμε και που δεν μπορεί να το ξέρεις αν το δουλεύεις από τόσο κοντά, όπως είναι η γνώμη των εκπαιδευτικών, του συλλόγου γονέων, όλων εκείνων των φορέων που πραγματικά μοχθούν μαζί με εμάς για την καλύτερη μόρφωση των παιδιών μας. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Μαρινάκη, με ένα ευαίσθητο θέμα, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η καθημερινότητα των αμαία στο Ρέθυμνο και στο κομμάτι κυρίως της προσβασιμότητας. Το πρόβλημα διωγγώνεται και τους καλοκαιρινούς μήνες και το χειμώνα, βέβαια, με την πρώτη βροχή πάλι προκύπτουν ζητήματα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν σας ικανοποιεί αυτό το κομμάτι, αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη σε σχέση με τα αμαία και τι παραπάνω μπορείτε να κάνετε. Πρώτον, θα έλεγα ότι η πόλη μας είναι πρωτοπόρος σε αυτό το θέμα. Και αυτό το αναγνωρίζει και η ΕΣΑΜΕΑ. Είμαστε ο μόνιμος εταίρος, όπως θέλετε πείτε το, στη διεκδίκηση προγραμμάτων μέσα από το ΙΔΕΡΕΚ και ήδη κάνουμε αρκετά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Όπως επίσης και με τους συλλόγους των ευπαθών αυτών ομάδων έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Προφανώς πρέπει όλα μας τα έργα να είναι συμβατά. Έχουμε κάνει ήδη αρκετά πράγματα. Έχω από τους ίδιους τους ανθρώπους που προσωπούν τα ΜΕΑ χειρόγραφες επιστολές που λένε πού και πού πρωτοπορεί ο Δήμος Ρεθύμνης, αλλά προφανώς πάντα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Πάντα υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Και δεν είναι πολλές φορές το ίδιο το έργο που δημιουργεί τα προβλήματα, όσο οι παραβατικές συμπεριφορές που δεν παραδέχονται και δεν, αν θέλετε, δεν προστατεύουν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, είτε διακόπτοντας τις ροές των τυφλών με εμπόδια, με κακά παρκαρισμένα οχήματα ή με άλλα εμπόδια. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε θέματα που προκύπτουν από δέντρα. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μία σύγκρουση.
υπάρχει σύγκρουση που υπάρχει μια ευαισθησία στην κοπή των δέντρων από μια ομάδα ανθρώπων ευαίσθητων και εκείνων που έχουν οικολογικές ανησυχίες. Υπάρχουν όμως και τα δικαιώματα των ανθρώπων που θέλουν να έχουν ανεμπόδιστη προσπελασιμότητα. Προσπαθούμε να παντρεύουμε και τις δύο ανάγκες και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις ώστε να μην φτάνουμε σε ακραίες λύσεις. Πάντα θα είναι μια σταθερή επιδίωξη του Δήμου Ρεθύμνης να είμαστε μια φιλική πόλη για εκείνους που έχουν προβλήματα είτε οράσεως είτε κινητικότητας. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να συμβαίνει σε ένα τόπο δεν αφορά μόνο το Δήμο, αφορά και τους πολίτες και τις συμπεριφορές μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία. Εύχομαι να γίνουν όλα εξαιρετικά και την επόμενη Κυριακή να νικήσουν παντού οι καλύτεροι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ.